ημέρα ψήφισης αυτού του κατάπτυστου νομοσχεδίου από την κυβέρνηση, οι φοιτητικοί σύλλογοι βρίσκονται ακόμα μια φορά στον δρόμο. Το μήνυμα ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν ταιριάζει στις ανάγκες μας, δεν χωράει στα όνειρά μας, το έχουμε διατρανώσει από την αρχή που έγιναν γνωστές οι προθέσεις της κυβέρνησης. Τους ξεκαθαρίζουμε ακόμα μια φορά. Αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Όλα τα χρήματα που απλόχερα μοιράζει η κυβέρνηση για ΜΑΤ και αστυνόμευση να τα δώσει για τις σπουδές μας, να τα δώσει για τις ανάγκες μας. Να πάρθουν τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιστρέψουμε με ασφάλεια στα πανεπιστήμια μας. Το απόγευμα σήμερα στις 5.30 ώρα με τα εργατικά σωματεία της πόλης πάλι στους δρόμους θα δηλώσουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι καταδικαστέο από όλη την κοινότητα, από όλο το λαό σε αντίθεση με τις δηλώσεις και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Να μπούμε σε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι χειρότερο από αυτό που αφήσαμε. Η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει ένα πανεπιστήμιο που όποιος θα αντιδράει θα διώκεται ή θα διαγράφεται. Οι σπουδές με αξιοπρέπεια είναι δικαίωμα. Αυτό που έχουμε ανάγκη δεν είναι κάμερες και αστυνομία, αλλά ανοιχτές σχολές, σπουδές με αξιοπρέπεια. Τυχεία μοναδική προϋπόθεση για δουλειά με ενιαία κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Έχουμε ανάγκη από δωρεάν σύντηση και στέγαση από μόνιμο προσωπικό για να επαναλειτουργήσουν οι σχολές με όλα τα απαραίτητα μέτρα. Θέλουμε όλα αυτά που μας έχουν στερήσει η πολιτική όλων των κυβερνήσεων. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να πιάσει τους φοιτητές στον ύπνο. Ναι, έχει πέσει ήδη στο κενό μέσα από τις γενικές συνελεύσεις, τα συλλαλητήρια της κινητοποίησης, καταλήψεις των φοιτητικών συλλόγων στις σχολές τους, τα συλλαλητήρια από κοινού με το εργατικό λαϊκό κίνημα που απέδειξαν το αντίθετο. Οι φοιτητικοί συλλογοί με μια φωνή ξεκαθαρίζουμε, η τρομοκρατία δεν θα περάσει, υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά μας να μιλάμε, να αντιδρούμε, να διεκδικούμε για ένα καλύτερο μέλλον. Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου, όχι στα όρια φοιτητικές διαγραφές φοιτητών, ούτε σκέψη για πανεπιστημιακή αστυνομία. Οι φοιτητές που παλεύουν για σπουδές, δουλειά και δικαίωμα δεν είναι εγκληματίες. Σπάμε στην πράξη τις απαγορεύσεις κυβέρνησης. Απόσυρση όλων των κατηγοριών για τους συλληφθέντες μέλη των φοιτητικών συλλόγων. Ούτε σκέψη για πειθαρχικό δίκαιο. Οι φοιτητές δεν είναι εγκληματίες. Όχι στη δέσπιση βάσης αγωγής. Όχι στην ισοτίμηση των πτυχίων των ιδιωτικών κολεγίων και των πανεπιστημίων. Όλοι και όλες στο φοιτητικό συλλαλητήριο τώρα στη 1 και στο παλαιακό συλλαλητήριο σήμερα στις 5.30.